Σε ένα παιχνίδι ροντέο στο Γάζι, Αλμυρός και ΑΟΑΝ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο κριτικό ντέρμπι της Τρίτης Εθνικής, με τις δύο ομάδες να παίρνουν από ένα βαθμό. Ο Αλμυρός άγγιξε το 1-0 στο 11, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Χαντί, ο Γιαλούσης έπιασε την κεφαλιά, με τον Ψημόπουλο να αποκρούει εντυπωσιακά. Κόντρα στη ροή του μάτς το 14, ο ΑΟΑΝ στην πρώτη καλή αξιόλογη στιγμή του στο πρώτο μέρος κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Μαρτσάκης βρήκε με εξαιρετική πάσα στην κόντρα τον Μπίλιο και αυτός με διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα πρώτα στο δοκάρι και στη συνέχεια στο βάθος θητεία του Χανιωτάκη, κάνοντας το 0-1. Η απάντηση από τον Αλμυρό ήταν άμεση, όταν ένα λεπτό αργότερα ισοφάρισε άμεσα με σουτ του Ρέγες μέσα από την περιοχή που δεν άφησε περιθώρια στον Ψημόπουλο. Ο ΑΟΑΝ πήρε εκ νέου προβάδισμα στο σκορ στο 55, όταν μετά από σέντρο του Μαρτσάκη από τα δεξιά, ο Σένκα με ωραία κεφαλιά έδωσε και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του. Και πάλι όμως ο Αλμυρός είχε άμεση απάντηση, όταν στο 61 ισοφάρισε σε 2-2 με γυριστή κεφαλιά του Παπαδομιχελάκη μετά από εκτέλεση κόρνερ του Χαντί. Οι δύο ομάδες προσπάθησαν να βρουν και το τρίτο γκολ, ωστόσο αυτό δεν ήρθε και μοιράστηκαν από έναν βαθμό. Εγώ το παιχνίδι θα το χώριζα σε δύο όψεις. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο θεωρώ ότι η ομάδα ήταν πολύ καλύτερη από τον Άγιο. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού προηγήθηκε ο Άγιος Νικόλαος. Είχαμε ευκαιρίες, ισοφαρίσαμε γρήγορα. Είχαμε ευκαιρίες να προηγηθούμε. Και έληξε 1-1. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι η ομάδα του Αγίου Νικολάου ήταν πολύ πιο επικίνδυνη από εμάς. Βρήκε χώρους. Μας δημιούργησε προβλήματα. Ήταν ένα παιχνίδι βέβαια που ήταν πολύ πιθανό ή μία ή η ομάδα να σκοράρει. Αυτό που θέλω να κρατήσω είναι ότι δύο φορές βρεθήκαμε στο σκορ, η αντίδραση που είχαμε και μπορέσαμε και το ξαναφέραμε το μάτς στην ισοπαλία. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, χάσαμε 2 βαθμούς. Θα πρέπει να κοιτάξουμε στο επόμενο παιχνίδι, να προετοιμαστούμε, να μπορέσουμε αυτό που χάσαμε σήμερα να το πάρουμε εκτός έδρας. Έγινε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι από τις δύο ομάδες. Παίξανε δύο καλές ομάδες, θα έλεγα, παρουσιάσαν καλό ποδόσφαιρο, ορθολογικό ποδόσφαιρο. Το πλάνο το δικό μας σήμερα θεωρώ ότι τα παιδιά τα δικά μου ανταποκριθήκαν 100% σε αυτό που είχαμε σχεδιάσει. Ήταν ενδιαφέρον παιχνίδι και θεωρώ ότι ήταν ανοιχτό σε όλα τα αποτελέσματα. Μας αφήνει μια πικρία το γεγονός ότι καταφέραμε να προηγηθούμε δύο φορές και δεν κρατήσαμε το σκορ. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Είμαι λίγες μέρες στην ομάδα. Πρέπει να δουλέψουμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα και θεωρώ ότι μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι και πόσο μάλλον από τον καινούριο χρόνο που θα έχουμε και παραπάνω μέρες να δουλέψουμε, θα είμαστε ακόμα καλύτεροι στα επόμενα παιχνίδια.